Φάρμα εισέβαλε ο επιστατής και αποκάλυψε στους παίκτες ότι τα κατάφεραν στη δοκιμασία που είχαν και πως ο φράκτης που έφτιαξαν ήταν απίθανος και κέρδισαν το έπαθλο, ενώ λίγο πριν η Σοφία Παύλιδου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς. Το έπαθλο αυτό ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς διότι θα τους εξασφάλιζε το γάλα τους. Οι παίκτες καταχάρηκαν με πρώτο από όλους τον Στράτο Τζορτζογλου που διάλεξε από την αρχή την αγαπημένη του και της έδωσε το όνομα της μητέρας του, Ευτυχία. Μιλώντας στην κάμερα για το χαμό της, ο ηθοποιός συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα φέρνοντας τη μνήμη του στιγμές μαζί της. Ευτυχία, το όνομα της μητέρας μου, είναι ότι πιο πολύτιμο είχα στη ζωή μου, παίρνω ενέργεια όταν λέω ονόματα ανθρώπων που αγαπώ και έχω σιγουριά και έναν λόγο ύπαρξης, η μάνα μου είναι τα πάντα για εμένα και με γέννησε όταν ήταν 15 χρονών, ήταν το κοριτσάκι μου και για αυτήν έγινα ηθοποιός, παρά λίγο να πεθάνει όταν ήμουν 3 ετών και σώθηκε και μετά πήγαμε σε ένα σινεμά, ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα ταινία και ήταν ευτυχισμένη που έβλεπε την οθόνη, της είπα μια μέρα θα μπω στην οθόνη και εγώ και έγινε, ήθελα να την κάνω ευτυχισμένη και τον πατέρα μου περήφανο. Τώρα δεν μπορεί να με δει, με βλέπει από επάνω, θέλω να είναι καλά και αν κάνουμε πράξεις αγάπης, η ψυχή της ανεβαίνει και πάει στον παράδεισο. Η συγκίνηση του Στράτου και τα λόγια για τη μητέρα του.